Αν θα σου πάρει τη μόλι ποτέ κάπου, κάτσε λίγο πιο χαμηλά. Έτσι πράγμα. Τώρα θα σε πάρει κανονικά. Για βέβαια που δώσουν στην κόρη μου κάτω στην Ελλάδα. Δεν την βγάζει. Θα σε τραβήσει ένα δοκιμαστή. Όχι. Θα σε τραβήσει ένα δοκιμαστή που θα και θα είσαι για ένα Κάτσε λίγο πιο χαμηλά να σε πάρει. Εντάξει τώρα είσαι μέσα τη γραμμή. Θα γίνει τη ρεζίλη, εσύ το δοκιμάσαι. Να μου χαθείτε κοπρίτες. Λοιπόν, ήρθαμε σε αυτό το υπέροχο μέρος για να κάνουμε το γύρισμα για το παρολόγιο. Και γαμώ την πουτάνα μου, έπιασε βροχή. Γιατί δεν βρίζει. Ορίστε εδώ. Για να δούμε πού θα το γυρίσουμε τώρα. Τώρα γράφει. Δεν μπορώ να φωνάζω κιόλας εγώ. Ναι. Θα μου κάνω λίγο cut. Cut. Cut σημαίνει σταματώ να γράφω. Cut. Γεια σας, παπαρολογίστας. Στο πρώτο επεισόδιο αυτής της σεζόν υποσχέθηκα να είμαι απόλυτα συνεπής. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το πάρτι του Omnia TV, μετά αναχώρησα για τη δράμα όπως βλέπετε, και δεν είχα αρκετό χρόνο για να ασχοληθώ με την εκπομπή. Του λέτε και στο πάρτι είχαμε διάφορα μουσικές, φαγιά, ποτάμα, μουσου του. Μουσικοί έπαιξαν το Σαφό Παιδί, ο Στράτος, ο Πάκετ και ο Μέθεξης. Κακό σας ψόφο. Ούτε ένα σκυλάδι, κορομουνιά. Αλλά ξέρω, εμείς είμαστε σοβαροί και δεν ξέρω κι εγώ τι και τέτοια. Ακούμε από Mozart μέχρι Beatles. Τίποτα παραπέρα. Πάρτε τώρα τα αντίπεινα. Σκυλάδικα στη Web TV. Πράσινα μάτια, χίλι σαρκώδη. Έμπνευση είναι αυτό το πλάσμα. Αυτός ο έρωτας που λαφταρώ. Όλες τις φίλες, όλες μου χάνουν. Με πλησιάζουν να μου τον πάρουν. Αυτό τον άγγελο που αγαπώ. Αντίπινα. Αρέσει πολύ το δικό μου το παιδί. Και ζηλεύουν που ζει στη ζωή μου. Καμιά μη σκεφτεί να τα αγγίξει το παιδί. Γιατί θα έχει να κάνει μαζί μου. Αρέσει πολύ το δικό μου το παιδί. Και ζηλεύουν που ζει στη ζωή μου. Καμιά μη σκεφτεί να τα αγγίξει το παιδί. Γιατί θα έχει να κάνει μαζί μου. Σας απειλώ ευθέως. Αν στο επόμενο πάρτι δεν βάλετε σκυλάδικα, θα φέρω να τραγουδήσει ο εθνικός στάρ. Και να γυρίσετε προς την αριστερά, προς το ΣΥΡΙΖΑ, προς το ΚΚ, προς το ΦΑΝΤΑΣΙΑ και σε οποιοδήποτε άλλο αριστερό κόμμα. Πού πάτε ρε ξυπόλυτε στα γούρια, ποιος θα σας δώσει ρε να φάτε, επειδή βγήκανε οι ναζιστές και μοιράζανε φασολάκια και λαδάκι και δέρνανε τους ξένους που υποτίθηκε από πίσω τους είχαν συνεργάτες. Εσείς είναι σαν τους Γερμανούς οι χρυσαυγίτες στα καθάρματα. Τα καθάρματα οι χρυσαυγίτες, σας κουλίκια αυτά που υπάρχουν στοιχοί. Η οπαδή του Χίτλερ, τα σκουλίκια! Μιλώντας για σκυλάδικα, πάμε να δούμε το χαριτωμένο βίντεο της ημέρας. Αυτό το βίντεο δείχνει ένα σκυλάκι που είναι... Βάει παπά! Πάμε! Κέτο! Πάει το παιδί! Τονγκά! Εδώ μπαίνει σφίνα, μαλάκα, μένα και έφτιαξε μου τη σφίνα. Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα που μας έστειλε ο Podmos. Πρόκειται για ένα άρθρο από την iEfημερίδα.
Χαμός στο σπίτι της Μενεγάκη. Τσακώθηκε με τον Μπάτλερ. Πήγε περιπολικό στην περιοχή. Σε όλη τη γειτονιά φαίνεται πως ακούστηκαν οι φωνές από το σπίτι της Ελένης Μενεγάκη, καθώς η γνωστή παρουσιάστρια φέρεται να έχει θερμό επεισόδιο με τον Μπάτλερ της, ενώ στην περιοχή κατέφθασε και περιπολικό. Όπως μεταλλεύεται το Στάρι, η Ελένη Μενεγάκη τσακώθηκε άσχημα με τον Μπάτλερ της, με τις φωνές να ακούγονται σε όλη τη γειτονιά. Ενώ οι λόγοι για αυτή την ένταση δεν έχουν γίνει γνωστοί. Μάλιστα, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και έξω από το σπίτι κατέφθασε περιπολικό για να καταγράψει το φραστικό επεισόδιο. Στο μπούτσο μας. Αυτό. Εδώ μπαίνει σφίνα, μαλάκα, μένα και φτιάξε μου τη σφίνα. Περνάμε στο επόμενο βίντεο που προέρχεται από ένα κυπριακό reality show. Πληροφορήσε, Νάταλη μου, ότι κάποιος γνωστός σου είναι φορέας του AIDS. Ποια είναι η αντίδρασή σου σε αυτή την ανακοίνωση και ποια η στάση η δική σου απέναντί του. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Καταρχάς, το να βοηθάσω τον άλλο προσωπικά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, όταν θα άκουγα ότι θα ήταν ένας φορέας του AIDS, θα τον έλεγα συγχαρητήρια, μπράβο, και ότι είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, γιατί όταν βοηθάς τους άλλους, κερδίζεις. Τι ακριβώς θα του έλεγες, πώς το εννοείς αυτό που είπες ότι θα του έλεγες? Τι εννοείται? Είπες ότι θα του έλεγες συγχαρητήρια και μπράβο. Ναι. Πώς ακριβώς το εννοείς αυτό που λέει? Να το δείξω. Μπορεί να σε έδερνε βέβαια, αν του λέγες συγχαρητήρια, μπράβο. Θα ενθουσιαζόμουν. Τι εννοείς? Περίμενε. Έρχεται ένας φίλος σου και σου λέει. Δεν κατάλαβα. Είμαι φορέας του AIDS. Ναι. Εσύ τι θα του έλεγες? Το παιδί. Μην γελάς. Πάρα πολύ καλά. Θα τον εθάρρυνα. Να το ξανακάνει. Οκ. Προφανώς πρόκειται για λάθος. Όπως είπε και η ίδια, φορέας νόμιζε ότι είναι αυτός που βοηθάει σε κάτι. Δηλαδή, φορέας του AIDS εντός πολλών εισαγωγικών είναι αυτός που βοηθάει ανθρώπους που πάσχουν από AIDS. Εδώ πέδεξε το επικίνδυνο, ξέρετε ποιο είναι. Οι περισσότεροι προσέξατε το λάθος μόνο στην απάντηση και όχι στην ερώτηση. Υπάρχει φορέας του AIDS, εν συντομία HIV είναι ιός. Δεν υπάρχει φορέας του AIDS, υπάρχει φορέας του HIV. AIDS είναι η νόσος που προκαλείται από τον HIV. Η γνωστή νόσος, η οποία προκαλείται τη δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Και by the way, ο HIV δεν μεταδίδεται με τσίπημα κουνουπιού. Όχι. Όχι. Πόσοι όμως έχουν αυτές τις στοιχειώδεις γνώσεις? Η σημερινή εκπομπή κλείνει με μία βόλτα που κάναμε στους δρόμους της Αθήνας, ρωτώντας διάφορους τυχαίους περαστικούς τι γνωρίζουν για τον HIV και το AIDS. Αυτά. Τα λέμε. Φιλιά. Εδώ μπαίνει σφίνα, μαλάκα, μένα και φτιάξε μου τη σφίνα. Καλησπέρα, είμαστε στην Οδό Ερμού και θα ρωτήσουμε τον κόσμο αν γνωρίζει τι είναι HIV. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε αν γνωρίζετε τι είναι HIV. Έτσι, αρρώστια. Αρρώστια? Ναι. Εσύ γνωρίζεις τι είναι HIV? Όχι. AIDS γνωρίζετε τι είναι? Ναι. Τι είναι? Το AIDS. Το AIDS, ναι. Μια αρρώστια. Αυτό που μεταδίδεται όταν κάνουν... Με ποιους τρόπους μεταδίδεται? Γνωρίζετε την HIV? Ναι. Τι είναι HIV? Είναι συνεργό AIDS. Στάθηση. Δεν είναι. Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ HIV και AIDS? Αυτό δεν το γνωρίζω. Γνωρίζετε αν ο HIV μεταδίδεται με τσίπημα κουνουπιού? Νομίζω πως ναι, μεταδίδεται. Γνωρίζετε την HIV? Όχι. Εσύ γνωρίζεις? Όχι. AIDS τι είναι? Ποτέ, τι είναι. AIDS. Το είναι η αρρώστια. Δυσυστέμιση του οργανισμού. Να. Σε οποιαδήποτε είναι βάλος οργανισμός. Προσβάλλεται το αίμα. Προσβάλλεται από τι? Από αφροδίσια νοσήματα, από πυρηνικήτιδα, υπατήτιδα, όλα αυτά. Μάλιστα. Δηλαδή προκαλείται και από την υπατήτιδα, λες, ο AIDS. Θεωρώ πως ναι. Μάλιστα. Αυτός ο ιός που προκαλεί τον AIDS, τέλος πάντων, μεταδίδεται με τσίπημα κουνουπιού. Με το? Τσίπημα κουνουπιού. Δεν γνωρίζω. Γνωρίζετε τι είναι HIV? Τι είναι αυτό? HIV. Γνωρίζετε? Γνωρίζετε τι είναι AIDS? Ναι. Τι είναι AIDS? Είναι μια αρρώστια από σεξουαλική επαφή που το παίρνουμε. Είναι μικρόβιο. Αυτό το μικρόβιο μεταδίδεται με τσίπημα κουνουπιού? Όχι. Γνωρίζεις την HIV? Όχι. Είναι πανεπιστήμιο. Είναι πανεπιστήμιο, όχι. Γνωρίζεις την AIDS? Τι? Γνωρίζεις την AIDS? Όχι. Δεν τη γνωρίζω αυτό. Δεν γνωρίζεις, μάλιστα. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι η έρευνα. Θες εσύ να απαντήσεις? Ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά τώρα...
Και εγώ θέλω να μάθεις. Είναι αυτό που έχουν οι γκέι, είπες. Ναι, θέλω να το παρανώσουμε. Το HIV ή το AIDS? Το AIDS. HIV γνωρίζεις, τι είναι? Το AIDS, το AIDS. Όχι. Αυτό που ονομάζεις εσύ AIDS, που λες ότι είναι ιός, μεταδίδεται με τσίπι μακουνουπιού? Από ό,τι ξέρω, όχι. Όχι, έγινε, εντάξει. Γνωρίζετε τι είναι HIV? Ναι. Τι είναι HIV? Ένα σεξουαλικός μεταδιδόμενος ιός, δεν είναι? Σωστά. Η διαφορά HIV και AIDS ποια είναι? Δεν το γνωρίζω αυτό. Ο HIV μεταδίδεται με τσίπι μακουνουπιού? Δεν νομίζω. Δεν το έχω αυτό. Τρένο, κάνουμε μια έρευνα. Θες να απαντήσεις σε μια ερώτηση? Τρένο, μια ερώτηση. Πού πας? Χιλόπιτα και από το τρένο, κυρίες και κύριοι. Γνωρίζεις την HIV? Όχι. Γνωρίζεις την AIDS? Πώς? AIDS. Δεν γνωρίζεις την AIDS. Εντάξει, έγινε, ευχαριστούμε. Αυτό το κορίτσι, πόσο χρόνο να ήταν τώρα? Ήταν 19-20 χρόνια και δεν ξέρει τι είναι AIDS. Όχι, τα παραδείγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι τα φανταζόμουν. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία επαναδιαπραγμάτευση. Η κοπέλα επέστρεψε για να μας ρωτήσει τι ήταν η ερώτηση που της κάναμε. Γιατί δεν κατάλαβε καλά, νομίζω ότι προμοτάραμε κάποια εταιρεία, κάποια υπηρεσία. Λοιπόν, τι γνωρίζεις ότι είναι HIV, λοιπόν? HIV είναι ο ιός του ανθρώπου. Λοιπόν, περίμενα να θυμηθώ. Ναι, ο ιός των ανθρώπων πληρωμάτων, το AIDS. Ο ιός. HPV. Α, των πληρωμάτων. Όχι, ρε, το HPV. HIV είναι ο AIDS, καλό το είπα, ναι. Και... παιδιά, δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. Ναι. Όχι, δεν θέλω να το κάνω. Τι είναι HIV? Ο ιός που προκαλεί το AIDS. Ο ιός προκαλεί το AIDS. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ HIV και AIDS? Εσύ φαίνεται να ξέρεις. Το AIDS είναι η αρρώστια, το HIV είναι ο ιός. Πολύ σωστά. Το HIV μεταδίδεται με τσίπι μακουνουπιού? Μάλλον. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Γνωρίζετε την HIV? Τι? Γνωρίζετε την AIDS? Είναι. Ναι. Τι είναι AIDS? Αυτό είναι πνευματισό. Ναι. Είναι ένας ιός που έχει ταπλώνει, που μεταδίδεται με... Ναι. Μάλιστα. Ο HIV μεταδίδεται με τσίπι μακουνουπιού? Ξέρω. Γνωρίζεις τι είναι HIV? HIV, το AIDS. Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ AIDS και HIV? Σίγουρα υπάρχει. Ποια είναι η διαφορά αυτή? Δεν την ξέρω. Μπορεί να μεταδοθεί από τσίπι μακουνουπιού? Μου φαίνεται πως ναι. Γνωρίζεις τι είναι HIV? Γνωρίζω. Τι είναι HIV? HIV είναι ένας ιός, ο οποίος από ό,τι ξέρω έχει προσβάλει πολύ κόσμο και μεταδίδεται με το σεξ. Πρέπει πιστεύω να λαμβάνουμε όλη μέρα. Η διαφορά μεταξύ HIV και AIDS ποια είναι? HIV και AIDS. Τα θεωρούσα ένα. Το θεωρούσες ένα, μάλιστα. Πιστεύεις ότι το HIV μεταδίδεται με τσίπι μακουνουπιού? Ναι. Τσίπι μακουνουπιού. Δεν το γνωρίζω. Πιστεύω πως όχι. Δεν το γνωρίζω πάντως. Do you know what it's HIV? Yes. No, I would. What is translating in Spanish? Yes. Sorry. What is HIV? It's a virus that that you can get if you have it's with fluids, so it could be with sex. You can have that with blood as well. So it's a virus. Human. I'm thinking in English, sorry. Okay. And what are the differences between HIV and AIDS? Well, one is a disease. One is a virus. I mean, it's, from what I know, it's you have it, you know. So when it develops, mm-hmm. It's the disease itself. Γνωρίζεις την HIV? Είναι HIV, είναι αρρώστια. Είναι αρρώστια. AIDS τι είναι? Την ονομασία, δεν σε ξέρω. Γνωρίζεις αν υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ HIV και AIDS? Νομίζω ότι είναι δεν ξέρω, όχι. Θα σου πω ψέματα. Γνωρίζετε την HIV? Ναι. Τι είναι HIV?
αρρώστια, κάτι, δεν ξέρω. Κάτι πάντως έχει σχέση με την ιατρική, μήπως. Έχει σχέση με την ιατρική, λέτε. HIV. HIV. Έχει καλά γλυκά, είναι θέμα. Νομίζω ότι είναι, έχει κάτι σχέση με την ιατρική, νομίζω. Μάλιστα, γνωρίζετε την AIDS. Όχι, για να πω την αλήθεια. AIDS. Είναι AIDS. Τι είναι AIDS? Η αρρώστια, ναι. Τι είναι αυτή η αρρώστια? Από ό,τι ξέρω είναι μερικούς ανθρώπους, όχι σε όλους. Αυτοί που έχουν κάποιες ιδιαίτερες προτιμήσεις, νομίζω, στο τομέα της σεξουαλικής επαφής και αυτά, από ό,τι ξέρω. Δηλαδή μεταδίδεται αποκλειστικά, εννοείται με την ομοφιλοφιλική επαφή αποκλειστικά? Αποκλειστικά, όχι. Με το, ξέρεις, άμα νομίζω δεν ξέρω. Μετακίσεις και αυτά. Με τσίπημα κουνουπιού γνωρίζετε να μεταδίδετε? Η αλήθεια όχι, αλλά πιστεύω ότι μάλλον είναι λογικό να μεταδίδεται και έτσι. Καλή ώρα καταρχήν. Πολύ. Γνωρίζετε την HIV? Όχι. AIDS γνωρίζετε τι είναι? Τι είναι AIDS? Η κολλητική αρρώστια που κολλάει είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τον ιό που δεν ξέρω τώρα πώς να το εξηγήσω. Μια ασθένεια που είναι δύσκολο να θεραπεύει. Μάλιστα. Αυτός ο ιός που προκαλεί το AIDS μεταδίδεται με τσίπημα κουνουπιού? Νομίζω πως έχω ακούσει ναι. Μάλιστα, έγινε. Παίρνετε την HIV? Τον HIV. Το AIDS, τον ιό του AIDS. Τι είναι HIV, HIV. HIV γνωρίζω μόνο τον ιό του AIDS. Ιός του AIDS. Μάλιστα, υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ AIDS και HIV? HIV. Αυτό μου λες, έτσι. Ναι, ναι. Ή τα γιώτα βήτα, να στο πω. Ναι. HIV είναι το στέλεχος του ιού που προκαλεί το σύνδρομο ανοσοανεπάρκειας του AIDS. HIV. Το HIV μεταδίδεται με τσίπημα κουνουπιού? Όχι. Γνωρίζετε τι είναι HIV? Ακτινοβολία. Ακτινοβολία. Όχι, ο ιός. Μια αρρώστια δεν είναι. Το AIDS δεν είναι. Ναι. Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ AIDS και HIV? Ναι. Ποια είναι η διαφορά? Το ένα είναι το έχεις από όταν γεννηθείς και το άλλο είναι το AIDS που το αποκτάς μέσω σεξουαλικής επαφής. Αυτός ο ιός που προκαλεί AIDS μεταδίδεται με τσίπημα κουνουπιού? Ναι, γιατί είναι μέσα στο αίματος. Γνωρίζετε την HIV? Όχι. Α, τον ιό! Μάλιστα. Είπες, ναι. Τι είναι HIV? Το AIDS. Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ AIDS και HIV? Όχι, δεν γνωρίζω. Αυτός ο ιός, ο HIV, μεταδίδεται με τσίπημα κουνουπιού? Νομίζω πως όχι. Παιδιά, ένα λεπτό που θέλετε να απαντήσω σε μια ερώτηση για μια έρευνα. Ένα λεπτάκι, μια ερώτηση. Θα συμπαθώ κιόλα, δεν πληρώνω εσά. Λοιπόν, μπορεί να μην πήραμε απάντηση, αλλά πήραμε κίνημα δεν πληρώνω. Παρακαλώ κύριε και κύριοι. Γνωρίζεις την HIV? HIV, ακουστά την έχω. Τι είναι HIV? Είναι μια αρρώστια, η πάθηση είναι. Δεν είμαι σίγουρο. Αρρώστια είναι, ξέρω ότι είναι αρρώστια και είναι θανατηφόρα. Μάλιστα. Σχετίζεται και πώς μεταδίδεται αυτή η αρρώστια? Μέσω της σεξουαλικής επαφής, αν δεν κάνω λάθος, και της στοματικής, δηλαδή με το σάλιο και αυτό. Μάλιστα. Γνωρίζεις αν υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ HIV και AIDS? Όχι, δεν έχω ιδέα. Ξέρω ότι είναι θανατηφόρα και τα δύο. Ο HIV μεταδίδεται με τσίπημα κουνουπιού? Δεν το γνωρίζω. Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Γνωρίζετε την HIV? Όχι. Γνωρίζετε την AIDS? Όχι. Θα σε πεις άνθρωπο που δεν ξέρει. Μάλιστα. Υπάρχουν σε περίπτωση σεξουαλικής επαφής. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος? Ναι. Ξέρω, ναι. Τώρα κατάλαβα. Ωραία. Μάλιστα. Τι είναι λοιπόν AIDS και τι είναι HIV? Είναι ούτε οι ασθένειες που έχουν να κάνουν με το καρκίνο της μήτρας, δεν είναι. Μάλιστα. Που είναι μεταδοτικός ο ιός. Μάλιστα. Αυτός ο ιός μεταδίδεται με τσίπημα κουνουπιού? Δεν ξέρω. Τι είναι HIV? HIV είναι το AIDS. Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ HIV και AIDS?
Όχι. Νομίζω όχι. Μεταδίδεται το HIV με τσίπημα κουνουπιού. Το HIV τελικά είναι το AIDS ή όχι? Είναι η ασθένεια που προκαλεί το AIDS. Α, οκ. Ο ιός που προκαλεί το AIDS. Λογικά, άμα... Ρε φίλε, το κουνούπι έχει μέσα αίμα. Άμα έχει, μαζεύει το αίμα ενός άλλου ανθρώπου. Αλλά... κάπου το έχω διαβάσει. Όχι. Όχι. Γνωρίζετε τι είναι HIV? Εμείς από Κύπρο είμαστε. HIV και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και παντού είναι το ίδιο πράγμα. Ποιο? HIV. Γνωρίζετε την AIDS? Ναι, οπωσδήποτε. Τι είναι AIDS? Είναι μια ασθένεια. Να σας εξηγήσω. Ναι, ναι, πείτε. Να μην μαζί σου. Είναι μια ασθένεια σοβαρή. Πρέπει να προσέχουμε να προφυλάξουμε για τα παιδιά μας. Το κυριότερο. Και μεγάλη φυσικά, όχι μόνο τα παιδιά. Γνωρίζετε αν αυτός ο ιός μεταδίδεται με το τσίπημα κουνουπιού? Νομίζω ναι. Ας πούμε καλά, στο ακούσιο ότι μεταδίδεται. Γνωρίζετε τι είναι HIV? Όχι. AIDS? Α, ο AIDS! Ναι. Τι είναι? Είναι ο ιός. Είναι σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα και κολλιέται με σεξουαλική επαφή. Τι είναι, προφυλακτικό είναι? Έλα εδώ. Έλα εδώ, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Εδώ πέρα... Εδώ πέρα τα παιδιά ήρθανε και μου φέρανε ντουο προφυλακτικά. Λοιπόν, ποιος από εσάς θα μου πει τι είναι HIV? Τι είναι HIV? HIV. Λοιπόν, είναι το ίδιο πράγμα HIV και AIDS? Ναι. Όχι. Το ίδιο δεν είναι, μαλάκα. Δεν ξέρω. Και πώς μεταδίδεται αυτό? Πώς μεταδίδεται αυτό, πώς κολλάει? Άμα δεν, όχι μαλάκα. Η καθαριότητα είναι το πρώτο πράγμα, καθαριότητα. Και μετά το δεύτερο είναι να... Συνέδευση το παιδί. Αυτός γαμάει αυτό. Να χρησιμοποιήσει αυτό εδώ. Το φυλακτικό. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά. Οι περισσότεροι προσέξατε μόνο το λάθος στην απάντηση και όχι στην ερώτηση. Γάμο, την κόρνα σου, γάμο, γύφτο. Και η φορέα του AIDS. Ένα κοινωνικό μήνυμα από την Τζάνι. Σήμερα γα, αμύθια γίνονται. Νέο περιβόλι, κλιν, κλιν. Η σημερινή εκπομπή κλείνει. Με έχει αποσυντονίσει ο σκύλος, δείχνω. Φτιάχνουμε το τουρίσι. Γεια. Φιλιά. Το έκανα πολύ πρωταγωνιστές. Καλησπέρα. Χριστός. Χριστός. Προφετικός. Όχι. Παοξής. Όχι. Γραμμινός. Ναι. Άγι να κάνει. Ό,τι καφορεύεις. Μια έρευνα, ένα λεπτάκι μόνο. Ένα λεπτό. Μισό. 15 δεύτερα. Έλα. Κορίτσια, ένα λεπτό, κάνουμε μια έρευνα σε μια ερώτηση. Θέλω να απαντήσετε. Πάντως, αυτές που είναι τιμένες και star, είναι και οι πιο απαξιωτικές. Μιλά μόνο στο CNN. Να είμαι τέλεια, σύνερ μου. Μήκονος.
Δευτέρα 10 παρατέταρτο. Δεν θέλω να με δω. Όμοιρα, έγινε. Θέλω να με δω. Θέλετε ένα λεπτό να απαντήσετε σε μια ερώτηση για μια έρευνα? Είναι τζάμπα. Είναι δωρεάν. Όχι, κάνει μόνο την ερώτηση. Τι είναι HIV? Έλα να θα κάνουμε 2-3 ερωτησούλες και απαντάς ότι γνωρίζεις. Είναι έρευνα, δεν είναι... Είναι HIV. Δεν ξέρω τι είναι. Έλεγε τις επόμενες, τις επόμενες στην κάμερα. Δεν γίνεται ρε. Τρέχει να πάτε στο Facebook. Ορίστε. Το με βάζει. Το μία τύπη είναι ιντερνετικό. Όχι. Όχι. Μόνο Μέγα, έτσι. Το Μέγα όμως ναι. Ωραία, το Μέγα είμαστε. Έλα. Αυτό είναι. Κυρίες και κύριοι, το Όμνια TV δέχεται απόρριψη επειδή δεν είναι τις εμβέλειες του Μέγκα. Παρακαλώ οι μάνατζερ του σταθμού όπως αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη θεματικά.